Νομίζω ότι είναι σημαντικό να πούμε δύο πράγματα εδώ. Το πρώτο είναι ότι ο Πρωθυπουργός εξέπεμψε ένα σήμα ότι υπάρχει δύσκολη χρονιά. Αναγνώρισε το γεγονός ότι υπάρχουν σοβαρές θυσίες και είναι η πιο δύσκολη χρονιά το 2013. Όμως αυτό το οποίο πιστεύω ότι είναι σημαντικό και για τον Πρωθυπουργό και για τους υπουργούς οι οποίοι βγαίνουν και κάνουν διάφορες δηλώσεις και εντός και εκτός Βουλής, είναι να αντιληφθούν όλοι ότι κυβερνούν και με την ψήφο του ΠΑΣΟΚ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτό το συνεχώς ειρωνικό και το, αν θέλετε, το υπονοούμενο, το λεφτά υπάρχουν για το 2009, καλό είναι κάποια στιγμή να σταματήσει. Και το λέω από ποια άποψη? Το λέω γιατί μετά το λεφτά υπάρχουν υπήρξαν 3-4 ζάπια, υπήρξαν 18 δισεκατομμύρια, αν θέλετε, ισοδύναμα, από τα οποία δεν είδαμε ούτε μισό ευρώ. Και επομένως, εάν κάποιος δικαιούται να μιλά αυτή τη στιγμή, αυτός είναι το ΠΑΣΟΚ. Δεν λέω να σταματήσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ο κάθε βουλευτής ή το κάθε στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, να υπερασπίζεται τη δική του πολιτική άποψη για την πρόσφατη ιστορία του τόπου. Όμως είναι καλό όταν είσαι υπουργός ή πρωθυπουργός με την ψήφο κάποιων βουλευτών και του Γιώργου Παπανδρέου συμπεριλαμβανομένου, να αντιλαμβάνεσαι ότι στηρίζεσαι από μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία για 3 χρόνια αντιμετώπισε τη φωτιά, την πυρκαγιά μόνη της, προσπάθησε να τη σβήσει και συνεχίζει να προσπαθεί στην ίδια γραμμή. Εντάξει, αλλά σταματήστε και εσείς να λέτε ότι ο Καραμαλής κατάστασε στη χώρα. Άμα αρχίσουμε έτσι τώρα, όχι, εσείς λέτε ότι ο Καραμαλής έφταιγε. Όχι, ο Γιώργος έφταιγε. Ακούστε λίγο η διαφορά. Όχι, ένα λεπτό. Όλοι με τον κύριο Παπαμίκο. Εγώ δεν έχετε κάνει. Κύριε Στρατούλη, αφήστε, μιλήσατε για 10 λεπτά. Λέω κύριε Καμποράκη το εξή. Εγώ δικαιούμαι ως βουλευτής να έχω την πολιτική μου άποψη για το πρόσφατο παρελθόν. Το ίδιο ο κύριος Παπαμίκος.